Εμείς σήμερα γιατί θα μιλήσουμε όμως. Θα μιλήσουμε για τον Ερμή που περνάει στον εγώ καιρό. Σας έλεγα χτες ότι έχουμε μια πολύ σύνθετη εβδομάδα με αλλαγές στο πλανητικό σκηνικό, με μια πανσέλινο που έρχεται φορτσάτη. Την Πέμπτη θα είναι το φεγγάρι έτσι ολοκληρωμένο, αλλά ήδη νομίζω έχουμε αρχίσει και νιώθουμε κάποια πραγματάκια με αυτό το φεγγάρι, γιατί πάντα χτίζεται μια κατάσταση όπως πηγαίνουμε στην πανσέλινο. Είναι μέρες λοιπόν που έχουν μεγαλύτερη ένταση και ξαναλέω, επειδή αυτό το φεγγάρι είναι σε σύνοδο με τον Άρη και ο Άρης είναι ο πλανήτης που συμβολίζει στην αστρολογία τον πόλεμο, την επιθετικότητα, το θυμό, βγάζει σε όλους κάτι, κυρίως ένα κάτι θυμωμένο. Γι' αυτό θέλει μία προσοχή γενικώς στο πώς διαχειριζόμαστε τις σχέσεις μας, να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι, να προσέχουμε περισσότερο στις μετακινήσεις μας και βιασύνη βγάζει ο Άρης πάρα πολύ προσεκτικά όλα αυτά. Θα μιλήσουμε όμως για τον Ερμή, γιατί μπαίνει αύριο στον εγώ καιρό, σήμερα είναι η τελευταία του μέρα στο Δοξότη, θα παραμείνει σε αυτό το ζώδιο πάρα πολύ καιρό, δηλαδή μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου του 2023. Συνήθως, για να καταλάβετε τη διαφορά, ο Ερμής παραμένει σε ένα ζώδιο κοντά στις 20 μέρες. Όταν όμως μπαίνει σε ένα ζώδιο που θα γυρίσει ανάδρομος φαινομενικά, τότε έχουμε μία έτσι εκτεταμένη επίσκεψη. Ο Ερμής θα γυρίσει ανάδρομος στο τέλος του Δεκέμβρη, 29 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, και θα παραμείνει σε ανάδρομη φάση, φαινομενικά ανάδρομη φάση, μέχρι τις 18 Ιανουαρίου. Θα παραμείνει λοιπόν εξαιτίας αυτής της ανάδρομης φάσης, που φαίνεται σαν να γυρνάει προς τα πίσω, αυτά τα μπρος πίσω, θα διαρκέσουν μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου. Εδώ λοιπόν ο Ερμής είναι σε ένα ζώδιο που το μότο του είναι «Ο χρόνος είναι χρήμα». Δεν σπαταλάμε το χρόνο μας. Είναι ένας Ερμής της ουσίας, ένας Ερμής πρακτικός, δηλαδή σταματάμε πια να αναλωνόμαστε στο τι θα γίνει, να συζητάμε θεωρητικά, πώς το λένε, και να είμαστε σε μια φάση χωρίς να έχουμε το διατάφτα τι γίνεται. Μπαίνοντας λοιπόν ο Ερμής στον εγώ καιρό από αύριο, αυτό που θα μας ενδιαφέρει είναι το διατάφτα. Δεν μου φτάνει δηλαδή να μου λες ότι θα κάνω, θα δείξω, θα ράνω, θέλω εδώ και πράξεις. Τώρα. Δείξε πράξεις. Μου. Θέλει πράξεις. Πρακτικά λοιπόν είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν περισσότερο. Ο εγώ καιρός είναι ένα ζώδιο που έχει να κάνει πάρα πολύ και με τα επαγγελματικά. Αυξάνει τις φιλοδοξίες σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι σε αυτό το ζώδιο ο Ερμής, ένας Ερμής που βοηθά να βρούμε λύσεις σε πρακτικά προβλήματα και καλό είναι να εκμεταλλευτούμε την πορεία του πριν γυρίσει ανάδρομος, δηλαδή πριν τις 29 Δεκεμβρίου, αν θέλουμε να δώσουμε λύσεις σε πρακτικά ζητήματα, γιατί μετά, αν τα αφήσουμε για το ξεκίνημα της χρονιάς, είναι φέξε μου και γλίστρισα η υπόθεση. Λοιπόν, άρα εδώ και τώρα και μέχρι χοντρικά το τέλος του μήνα, μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου, ό,τι πρόβλημα υπάρχει, ό,τι τέλος πάντων νιώθετε ότι μπορείτε να το βελτιώσετε, να βοηθήσετε μια κατάσταση, κοιτάξτε να βρείτε μια λύση, γιατί πιο εύκολα θα τη βρείτε τη λύση. Αυτά σε γενικές γραμμές, ό,τι έχει να κάνει με συμφωνίες, γιατί ο Ερμής έχει να κάνει πολύ με συμφωνίες, συμβόλαια, ό,τι έχει σχέση και με ξεκινήματα στην καθημερινότητά μας, με αγορές επίσης, εμπορικές δοσοληψίες. Αν θέλετε να κάνετε μια μεγάλη αγορά, δεν εννοώ να πάτε στο σούπερ μάρκετ, εννοώ μια σημαντική αγορά που θα φύγουν χρήματα, κοιτάξτε πριν τις 29 ή θα τα αφήσετε για μετά τις 18 Ιανουαρίου. Εκτός, έχω ξαναπεί, αν αυτό που αγοράζουμε είναι δεύτερο χέρι, είναι μεταχειρισμένο, οπότε εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Αν θες να πάρεις ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, δεν μας νοιάζει να είναι ανάδρομος Ερμής. Αν θέλεις να αγοράσεις κάτι καινούριο όμως, καλό είναι να είναι σε ορθή πορεία και όχι ανάδρομος. Αυτά τα μυστικά του επαγγέλματος. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά τι θα σημαίνει για όλο αυτό το διάστημα από αύριο μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου ο πλανήτης που συμβολίζει ουσιαστικά τις δοσοληψίες μας, την καθημερινότητά μας, την επικοινωνία, τις μετακινήσεις μας, τι σημαίνει στον εγώ καιρό.